Πήρε μία τρίμηνη παράταση. Πήρε μία τρίμηνη παράταση μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Τρίμηνη. Εξάμηνη. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει όλοι να έχουν μπει στη διαδικασία αρρύθμισης των αφαιρέντων τους, γιατί μετά υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα. Όχι πρόστιμα με την έννοια ότι δεν θα μπορέσουν να. Θα υπάρχει ένας διαρκής νόμος που θα μπορείς να ρυθμίσεις ή να τακτοποιήσεις το αφαίρετό σου, αλλά οι τιμές, τα πρόστιμα θα είναι κατά 20% μεγαλύτερα και κάθε χρόνο από το 2020 και μετά που δεν το τακτοποιείς θα υπάρχει μια προσάυξηση 5%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σου λέει σπεύσε, ρύθμισε το, τακτοποίησε το και όχι νομιμοποίησε το. Και σε αυτό το σημείο, Λευτέρη, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην έννοια της τακτοποίησης και της νομιμοποίησης. Νομιμοποίηση αυθαιρέτου έχουμε όταν στο οικόπεδό σου έχεις υπόλοιπο δόμηση, έχεις παραπάνω μέτρα για να χτίσεις. Ναι. Οπότε λοιπόν του βγάζεις μια οικοδομική άδεια και αν έχεις χτίσει αυθαίρετα δεν πειράζει. Δηλαδή αν έχεις κάνει εσύ παράνομο το σπίτι σου. Στο οικόπεδό σου έχεις κάνει ένα δωμάτιο παράνομο. Το σπίτι σου είναι 100 μέτρα. Έχεις δικαίωμα δόμησης άλλα 100 μέτρα. Εσύ έχεις κάνει μια επέκταση 50 μέτρα ακόμα. Δεν το έχεις βγάλει πολεοδομική άδεια. Ακόμα και αυτή την περίπτωση ο νομοθέτης έρχεται και σου λέει ότι το βάζεις στο νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων προς νομιμοποίηση του τμήματος αυτού. Άρα του βγάζεις οικοδομική άδεια χωρίς να χρειαστεί για να πληρώσει το πρόστιμο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια μικρή ειδοποιώς διαφορά, η οποία είναι πολύ σημαντική όταν έχεις υπόλοιπο δόμησης. Και επειδή ο καθένας από εμάς δεν είναι, ο καθένας από τους τηλεθεατές μας δεν είναι υποχρεωμένος να ανατρέξει σε πολεοδομικές έννοιες, να ας ρωτήσει τον μηχανικό του, θα τον οδηγήσει και θα τον κατευθύνει στη σωστή απόφαση. Σωστό. Έχουμε φτιάξει κάποιες. Μπράβο, και βλέπουμε άλλο ένα σημείο ότι από τον Ιούνιο του 2020, όποιος δεν έχει μέχρι τότε τακτοποιήσει το ακίνητό του, θα καταβάλει 20% παραπάνω χρήματα για να. Ναι, είναι αυτό που είπαμε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι έχει προσάυξει 20%. Και κάθε 5% κάθε έτος από το 2020 και μετά, το οποίο δεν τακτοποιείται. Οι επόμενες κάρτες θα καταλάβει ο κόσμος ότι μπαίνει η έννοια της ταυτότητας κτηρίου, της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Πλέον η ρύθμιση του αυθαίρετου. Κάρτα οικοδομής που έχουμε δει, έτσι τα δημοσιεύματα. Έτσι ακριβώς. Θα υπάρχει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το οποίο το κτίριο αυτό θα χαρακτηρίζεται πολεοδομικά πλέον από τα πολεοδομικά του στοιχεία και τη ρύθμιση που τυχόν έχει υπαχθεί. Εδώ υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά το κτίριο αυτό καθ' αυτό και τις επιμέρους ιδιοκτησίες οι οποίες θα υπάρχουν μέσα. Δηλαδή, αν έχουμε διαφορετικούς ιδιοκτήτες και θέλει ο καθένας από μέρος του να ρυθμίσει ή να τακτοποιήσει το δικό του το κομμάτι, έχουμε ανατρέξει στις κάρτες και έχουμε γράψει ότι θα μπορέσει ο πρώτος να κάνει μια ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, να πάμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε για να τις δούμε όλες με τη σειρά. Θα λειτουργήσει τώρα η διπλή. Α, εδώ. Για τα παλαιότερα κτίρια θα ισχύει σταδιακή διαδικασία κατά. Μπράβο, κατά τη διαιρημένη ιδιοκτησία. Δηλαδή, έτσι. Για παλαιότερα κτίρια μπορεί ο καθένας από μόνος του να ρυθμίσει. Ναι. Για τα καινούργια κτίρια το παίρνουμε επί συνόλου. Παίρνουμε όλο το κτίριο, αν η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αποφασίσει ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Είναι λίγο δύσκολες σαν έννοιες. Καλό θα είναι να πάμε στον μηχανικό μας να μας τις εξηγήσει, γιατί πραγματικά θα έχουμε θεματάκια. Και επειδή το επόμενο εξάμηνο ο όρος ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου θα το ξαναπούμε, Λευτέρη, εδώ, θα το πούμε πολλές φορές ο κόσμος να το καταλάβει ότι πλέον θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ούτως ώστε να μπορέσεις εσύ. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορείς πλέον να μεταβιβάσεις το κτίριό σου, εάν στο σύστημα του τεχνικού επιμελητηρίου και στον μηχανικό σου δεν το έχεις ορίσει σαν ηλεκτρονικό στίγμα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα. Αλλάζουν πράγματα. Και αλλάζουν πράγματα πολλά. Μένει να δούμε στην πράξη πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα με την ηλεκτρονική κάρτα. Πάμε. Λοιπόν, επόμενη κάρτα. Σιγά σιγά θα προστίθενται και οι υπόλοιπες διερημένες διοικητικές. Ναι, να το πάμε λίγο γρήγορα αυτό για να εξηγήσουμε ναι, πάμε παρακάτω. Στον κόσμο. Ότι ο πρώτος που θα θέλει να κάνει μια τέτοια ηλεκτρονική ταυτότητα διερημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να δηλώσει και το ποσοστό που αντιστοιχεί. Εδώ είναι αν έχουμε πίνακα ποσοστών χιλιοστών ιδιοκτησίας, δηλαδή ναι. Έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες και έχουμε ποσοστά, ο καθένας με τα ποσοστά του θα δηλώνει κατευθείαν και το αυθαίρετό του. Μάλιστα. Κατευθείαν στην επόμενη ηλεκτρονική κάρτα. Ταυτότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, για παλαιά και νέα κτίρια για την ταυτότητα του κτιρίου θα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογικά. Ναι, αυτό είναι ένα καλό νέο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να μπερδευόμαστε αν είναι παλιό το σπίτι ή αν είναι καινούριο το σπίτι. Να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω να δείτε ότι γίνεται μια εξαίρεση για τη στατική επάρκεια για μια πενταετία. Αυτό, η στατική επάρκεια και ο έλεγχος στρωτότητας είναι δύσκολες έννοιες αυτές. Γενικά είναι η τελευταία σειρά δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να υποβάλουμε στο σύστημα για να κλείσει ο φάκελος. Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχουν θέματα, δηλαδή
πρέπει ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου και πότε έχει γίνει και πότε δεν έχει και πότε το έχουμε ορίσει εμείς ότι έχει γίνει, θα πρέπει να κατατίθεται μια δήλωση στατικής επάρκειας από στατικό μηχανικό, από μηχανικό δηλαδή που, που είναι εξειδικευμένος στα στατικά, ή γιατί η δήλωση στατικής σταθερότητας είναι απλά μια δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές. Να ρωτήσουν το μηχανικό τους γι' αυτό. Ας μην τους μπερδεύουμε άλλο. Επόμενο σημείο. Αν τη βεβαίωση τροτότητας αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς οποιοδήποτε θέλει μπορεί να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο. Στάδιο αμέσως. Αυτό με την υπεύθυνη δήλωση που λέγαμε, δηλαδή ότι αν ο μηχανικός δεν θέλει να υπογράψει και θεωρεί το πρόβλημα το ότι το κτίριο σου είναι στατικά ανεπαρκές, τότε θα υπάρξει θεματάκι και θα πρέπει να υπάρξει μελέτη στατικής επάρκειας. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στην επόμενη κάρτα με τη νέα ρύθμιση. Ταυτότητα κτηρίου θα αποκτά κάθε κτίριο που μεταβιβάζεται ολόκληρο, καθώς και κάθε κτίριο που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών του θα επιλέξει να αποκτήσει ταυτότητα για όλο το κτίριο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθορίσουν και αν η πλειοψηφία αποφασίσει ότι εμείς θέλουμε να έχει το κτίριό μας ηλεκτρονική ταυτότητα, η πολυκατοικία μας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ταυτότητά του. Χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες, πάμε να δούμε. Η προβλεπόμενη από τη σημερινή νομοθεσία έλεγχη των δηλώσεων αυθαιρέτων σε ποσοστό 5% που δεν έχουν ενεργοποιηθεί θα ενεργοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε ότι θα υπάρξει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος 5% των δηλώσεων των συναδέλφων μηχανικών για να τσεκαριστεί αν είναι ορθές και αν είναι νόμιμες. Δηλαδή, επαρκές ένα 5% για να βγουν να εξαχθούν. Πιστέψτε με, είναι ένα ποσοστό τέτοιο που θα κάνει όλους τους συναδέλφους μηχανικούς να σκεφτούν για δεύτερη φορά αν θα πρέπει να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα. Ένα 5% είναι μεγάλο ποσοστό. Φανταστείτε ότι δειγματοληπτικά στις άδειες είναι το 1% για να σε ελέγξουν. Οπότε είναι ένα καλό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό το οποίο τον συνάδελφο θα τον κάνει να μαζευτεί λίγο και να μην υποβάλει δηλώσεις ψευδείς. Τις οποίες αργότερα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παίξει το πτυχίο του. Και δεν είναι μόνο να παίξει το πτυχίο του, έχουν πλέον και ποινές. Δηλαδή δεν μπορείς. Σωστό. Είναι ένα θεματάκι. Έχουμε άλλα σημεία, έχουμε ετοιμάσει και άλλες κάρτες. Παράλληλα, το σύστημα για να τρέξουμε λίγο, που θα ελέγχει το 5% των δηλώσεων δειγματοληπτικά, θα λειτουργήσει και το ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών. Εδώ λοιπόν, η τελευταία αυτή κάρτα σημαίνει τι, ότι μπορείς εσύ, Λευτέρη, αν θεωρείς ότι εγώ το έχω τακτοποιήσει παράνομα με τον συνάδελφο, με τον φίλο μου μηχανικό, να μου κάνεις μια ηλεκτρονική καταγγελία. Υπάρχουν και αυτά πλέον. Ναι, αυτό τώρα δεν θα το έλεγα ότι είναι εντελώς ηθικό, αλλά από την άλλη βάζει και τη διαδικασία πλέον και τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς να προσέχουν τι είναι αυτά που θα δηλώσουν. Μάλιστα. Έχουμε άλλο ένα θεματάκι, θέλω να το πάμε πολύ γρήγορα, γιατί πάντα μας φέρνεις και κάποια ιδιαίτερα έτσι tips για το σπίτι, συμβουλές δηλαδή, που να κάνουμε τον χώρο μας ακόμα πιο όμορφο, πιο ζωντανό. Ναι, πλησιάζοντας στις γιορτές θα ήθελα να έχουμε κάποια πραγματάκια τα οποία να έτσι ενημερώνουμε λίγο-λίγο τον κόσμο. Το πρόβλημα του χώρου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για να φαίνεται μεγαλύτερο το σπίτι μας. Στα μοντέρνα διαμερίσματα, βέβαια, ναι. Οπότε προτείνουμε τρία tips τα οποία θα σας κάνουν να κερδίσετε χώρο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ καλός τρόπος είναι όταν μπούμε σε ένα καινούριο μικρό διαμέρισμα να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναδιπλούμενα έπιπλα. Πάμε να δούμε και αμέσως και τα σημεία τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Ναι, πτυσσόμενοι καναπέδες, πτυσσόμενα τραπεζάκια. Αυτά πλέον είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ λειτουργικά και εργονομικά, με εκλεπτισμένο design. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε έπιπλα τα οποία θα τα βάζετε και θα τα χρησιμοποιείτε για τη συγκεκριμένη περίσταση και μετά θα ξαναφυλάχονται και θα πηγαίνουν στην άκρη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ τους καθρέφτες. Εγώ είμαι έτσι λίγο, έχω ένα μικρό φετίχ με τους καθρέφτες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ιδίως στους μικρούς χώρους ο καθρέφτης μας δίνει βάθος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο καθρέφτης προδιαθέτει να είμαστε και λίγο νοικοκύριδες. Σωστό. Γιατί είναι το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε. Βέβαια, το ένα δεν αναιρεί και δεν θα έπρεπε να αναιρεί το άλλο, έτσι για να τα έχουμε όλα. Έτσι. Και μεγαλύτερο σπίτι. Έτσι. Και πιο καθαρό. Έτσι. Λοιπόν. Και τέλος, ο κανόνας που έχει να κάνει με τα χρώματα. Ναι. Ο κανόνας με τα χρώματα που λέει ότι όταν έχουμε μικρό χώρο, όσο και να μας αρέσουν τα σκούρα χρώματα, δεν τα επιλέγουμε. Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα χρώματα και δεν επιλέγουμε πάνω από 2-3 χρώματα ανά χώρο. Γιατί αυτό είναι και θα μας μικρύνει το χώρο και θα μας κουράσει πάρα πολύ. Πέτρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες.